έξω. Πιστεύω ότι έγινε ένα πολύ όμορφο και δυνατό μάτς σήμερα. Αντάξιο των δύο ομάδων που είναι ψηλά στη βαθμολογική θέση και θέλανε, πιστεύω, τους βαθμούς για τον ίδιο ακριβώς σκοπό. Εμείς ξέραμε τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε, μια πολύ δυνατή έδρα. Πιστεύω ότι ανταπεξέλθαμε στο παιχνίδι. Το ξέραμε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί η νίκη στην έδρα της, ειδικά σε αυτό το γήπεδο, είναι πάρα πολύ δυνατή. Καταφέραμε αμυντικά να έχουμε άψογη λειτουργία. Μόνο που εκτός από μια φάση που απέκρουσε το τερματοφύλακα μας μια πολύ καλή ευκαιρία τη νίκη, πιστεύω ότι δεν πιεστήκαμε. Οι γιώμες και τα γεμίσματα πιστεύω είναι υπέρ των αμυντικών. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω αλλιώς, να δώσω συγχαρητήρια στον κόσμο μας, γιατί στάθηκε ακόμη μια φορά στο πλευρό μας και στους παίκτες της ομάδας μας. Κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όσο για το παιχνίδι, παίξαμε μια ομάδα η οποία δεν είναι τυχαία εκεί που βρίσκεται. Ξέραμε πώς θα έρθει, πώς θα παίξει. Εμείς είχαμε δύο ευκαιρίες που μπορούσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι. Δεν μπορέσαμε να τις κάνουμε. Μία του Ντάνισιτς και μία την κεφαλιά του Βλάχου. Ευκαιρίες δεν είχε ο αντίπαλος να κινδυνεύσουμε σε κάποια φάση. Πιστεύω παίχτηκε ένα δυνατό ποδόσφαιρο, όπως είπε και ο συνάδελφος εδώ πέρα, ο κ. Κασάπης. Εμείς θα συνεχίσουμε να τελειώσουμε την προσπάθεια μόνο και μόνο γιατί έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε και από εκεί και ύστερα και ό,τι μας βγει. Όπως τα είπε και ο προπονητής μου, ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και το περίμενα αυτό, το περιμέναμε όλοι, με ένα υπέροχο κόσμο. Και οι παίχτες, αυτά τα παιχνίδια περιμένουν. Να έχει κόσμο, δυνατό παιχνίδι και να παίζεται. Συγχαρητήρια δίνω στους αντίπαλους, παίζαν ένα καθαρό παιχνίδι. Πολύ καλό. Και συνεχίζουμε το στόχο μας που είναι για play-off και γιατί όχι για την πρώτη θέση. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν τρία αποτελέσματα. Ο αντίπαλος ήταν τόσο καλά κλεισμένος και στημένος μπροστά από την εστία του που πολλές φορές ενώ φτάναμε έξω από την περιοχή σωστά δεν μπορούσαμε εκεί να βρούμε τη λύση για να φτάσουμε στο γκολ. Η προσπάθεια θεωρώ πως έγινε αυτή που έπρεπε να γίνει. Από εκεί και πέρα δεν καταφέραμε να κερδίσουμε.